Από εκεί έρχονται οι επαφές. Λοιπόν, εμείς αρχίζουμε και γιατί ο πρώτος όλα πρέπει να... Και ο προστάτρα, αφού το κεφτήκαμε τον κύριο, σαν μη φωνάζει. Δώσε μου, ωραία. Θέλω, 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 κοιτάξτε. Λοιπόν, αρχίζουμε, εγώ την ώρα έρθουμε, γιατί. Στον Μαρκοτρός του Υιού και του Υπέρα Βίλου Σαλήν, Χριστός Ανέστη και Γεμπρόν, Θανάτου και Φάγματο, Πατή σας και τέτοιες εμείς στη ζωή και χαρισάβρος. Καθίστε κάτω. Εκεί. Αργήσατε, δεν ξέρω γιατί. Το ξεχάσατε. Σου είπα 7.30. Πάντα 7.30 ερχόμαστε. Όχι. Όχι. 7. Πώς 7.30. 7 είπα. Και είπαμε να τα αλλάξουμε και είπαμε όχι. Κατάλαβες. Όχι. Λοιπόν. 7. Θα ακούσουμε και εγώ μαζί με εσάς τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο πάνω στο Πάσχα που έχει γράψει μία ομιλία. Εις το Άγιο Πάσχα. Ημέρα Αναστάσεως. Ας λάμψουμε από χαρά για την εορτή και ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλο. Ας πούμε, αδελφοί, όχι μόνο σε εκείνους οι οποίοι από αγάπη μας έχουν ευεργετήσει ή έχουν ευεργετηθεί από εμάς, αλλά και σε εκείνους που μας μισούν. Χριστός Ανέστη. Ας συγχωρήσουμε τα πάντα με την ευκαιρία της Αναστάσεως. Ας δώσουμε συγχώρηση ο ένας τον άλλο. Και εγώ που έχω τυραννηθεί από την καλή τυραννία των επένων σας, αυτό σας το ομολογώ τώρα. Και εσείς που έχετε ασκήσει την καλή αυτή τυραννία, εάν με κατηγορείτε για την αργοπορία μου, επειδή βεβαίως η αργοπορία αυτή είναι καλύτερη και πολυτιμότερη για τον Θεό από τη βιασύνη των άλλων, φαίνεται ο Άγιος ήταν δύσκολος όταν πρόκειτο να ομιλήσει και μάλιστα όταν τον επενούσαν. Επειδή όμως η έπαινη ήταν έπαινη των παιδιών του, των πνευματικών, προς τον πνευματικό τους πατέρα, λέγει ότι ασκήσατε καλή τυραννία με τους επένους, αλλά όμως για μένα είναι τυραννία. Δεν δεχόταν τους επένους. Γιατί ο διάβολος, αν δεν μπορεί να μπει από δεξιά πόρτα, από την αριστερή πόρτα, από τη σκοφαντία και από οποιοδήποτε άλλη δυσφήμιση, μπορεί και περνάει πάρα πολύ εύκολα από τη δεξιά πόρτα. Δηλαδή, από μια καλή γνώμη που θα μας πει ένας συνάνθρωπός μας. Τι καλά τα είπες, τι ενάρετος που είσαι κλπ. Αυτά δεν τα δεχόντουσαν οι Άγιοι Πατέρες και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και λέγει ότι είναι καλό και να διστάζουμε για λίγο να δεχτούμε την κλίση του Θεού, όπως έκαμε Μωυσής παλιότερα. Δηλαδή, όταν κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή
του είπε «Έλα, Μωυσή, να αναλάβεις, να οδηγήσεις έξω από την Αίγυπτο τα παιδιά μου, τους Ισραηλίτες». Εκείνος εγνωλογίστηκε ότι είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη που το ανέθετε ο Θεός και ότι αυτός ήταν πάρα πολύ μικρός σε ένα τόσο μεγάλο έργο να αναλάβει αρχηγός που θα οδηγήσει τους Ισραηλίτες μακριά από την Αίγυπτο. Γι' αυτό και είπε «Μα Κύριε, εγώ είμαι ισχνόφωνος», δηλαδή θα λέγαμε κατά έναν τρόπο δεν με βοηθάει η φωνή μου για να κάνω ένα τόσο μεγάλο έργο. Βέβαια ο Θεός τον πληροφόρησε ότι αυτός ο ίδιος ο Θεός θα ενεργεί διαμέσου του Μωυσή, του Μωυσέως. Και ο Μωυσής ανέλαβε υπεύθυνα το έργο της απελευθερώσεως των Ισραηλιτών από τους Αιγυπτίους. Αλλά με έργο πορεία. Όχι αμέσως. Αυτό λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Καλά είναι να διστάζουμε για λίγο, να δεχθούμε την κλίση του Θεού, όπως έκανε και ο Μωυσής. Και ο Ιερεμίας αργότερα, ο προφήτης, το ίδιο έκανε. Δεν δέχθηκε αμέσως την αποστολή του ως προφήτη στους Ισραηλίτες να κηρύξει άμεσα σε ένα λαό ατίθασο, απέδευτο, σκληροτράχυλο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις γραφές. Αλλά και να τρέχουμε με προθυμία όταν μας καλεί ο Θεός. Τη μια μεριά η αργοπορία είναι καλή, αλλά και την άλλη λέει και να τρέχουμε όταν μας καλεί ο Θεός, όπως έτρεξε ο Αρών και ο Ισαΐας, και οι δύο είπαν «Λάλη και ο δούλος σου ακούει, πες και το παιδί σου είναι έτοιμο να εκτελέσει εκείνο που θα του πεις, αρκεί μόνο να τα κάνουμε με ευσέβεια και τα δύο». Δηλαδή, ένα έργο πνευματικό που μας καλεί ο Κύριος να το κάνουμε. Εάν δείξουμε κάποια αργοπορία, επειδή πρέπει, από ευλάβεια, γιατί έτσι το απαιτεί το θέλημα του Θεού, είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ή αντίθετα, μας καλεί ο Θεός και λέμε «Ναι Κύριε, από ευλάβεια πάλι» και το εκτελούμε αμέσως, και το ένα και το άλλο είναι άγιο και ευλογημένο. Να διστάζουμε δηλαδή εξαιτίας της αδυναμίας της φύσεώς μας και να σπέβδουμε με προθυμία εξαιτίας της δυνάμεως εκείνου που μας καλεί. Εμείς σκεπτόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι να κάνουμε κάτι και να έχουμε δισταγμό. Αλλά και αντίθετα να βιαζόμαστε να το κάνουμε εφόσον έτσι το θέλουμε, το θέλουμε του Θεού. Μυστήριο με έχει καλέσει και ενώπιον του μυστηρίου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, εδίστασα επολίγων για να εξετάσω τον εαυτό μου με την ευκαιρία μυστηρίου παρουσιάζουμε πάλι, χρησιμοποιώντας ως καλή σύμμαχο της δηλίας μου και της αδυναμίας μου την εορτή. Εδώ λέγει ότι αισθάνεται ο Άγιος δηλία για να αναλάβει να ομιλήσει στους χριστιανούς. Αλλά εκείνο που μου δίνει τη δύναμη
και φτερά στα πόδια και μου λύνει τη γλώσσα για να μιλήσω, είναι η μεγάλη εορτή του Πάσχα. Για να ανακαινήσει και εμένα το πνεύμα, με το πνεύμα εκείνος ο οποίος αναστήθηκε σήμερα από τους νεκρούς. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα μιλήσω σε εσάς. Αλλά τη γλώσσα μου θα την καθοδηγεί εκείνος που αναστήθηκε. Το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού με ντύσει με τον νέον άνθρωπο, αν προσέξαμε όλη την εβδομάδα που πέρασε, η Εκκλησία αντί του Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, έλεγε «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ερεδίσαστε». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μας έχει πλημμυρίσει το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε φωτιστεί από το Άγιο Φως, έχουμε γίνει καινούργιοι άνθρωποι, γιατί αυτό σημαίνει Ανάσταση, σημαίνει καινή, καινούρια κτήση, και από εκεί και πέρα μιλάμε καινούργιοι πια στην ψυχή για την Ανάσταση του Κυρίου. Χθες, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, σφαζόταν το αρνί. Βέβαια εδώ εννοεί τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά την οποία σταυρώθηκε ο Χριστός. Και όπως είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας, οδηγήθηκε σαν αρνί ο Κύριός μας στο Σταυρό. Χθες σφαζόταν το αρνί. Αλλά μας μεταφέρει και κάπου αλλού. Όταν πρόκειτο να ελευθερωθούν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα, στη γη της Επαγγελίας, ένα βράδυ πριν αναχωρήσουν, είχε δώσει εντολή ο Θεός να σφάξουν όλες οι οικογένειες από ένα αρνί. Και με το αίμα του αρνιού να βάψουν τους παραστάτες, στην πόρτα δηλαδή, στο κατόφλι, ανάμεσα σε δύο κολόνες που υπήρχε. Να βάψουν ή να βάλουν σταυρό. Σταυρό ακόμα δεν υπήρχε, απλώς να βάψουν με αίμα. Λοιπόν, εμείς το βάζουμε σταυρό. Γιατί η σανάμιση. Η ανάμιση του γεγονότος. Το λέω αυτό για το χάκινο φίδι, επειδή. Όχι. Επειδή ήταν τότε γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί θα περνούσε, λέει, ο εξολοθρευτής άγγελος για να σκοτώσει όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων και να μην πειράξει όπου έβλεπε βαμμένο με αίμα το σπίτι εκείνο, όποιο σπίτι ήταν των Ισραηλιτών. Και εδώ λοιπόν διαβάζω και καταλαβαίνετε, χτες σφαζόταν το αρνί και αλυφόντουσαν οι παραστάτες των θυρών στις πόρτες και θρύνησε η Αίγυπτος τα πρωτότοκα. Όλα τα πρωτότοκα παιδιά πέρασε άγγελος Κυρίου και πήρε τις ψυχές. Και πέρασε από κοντά μας ο εξολοθρευτής χωρίς να μας πειράξει. Δεν πειράξε κανένα Ισραηλίτη. Επειδή η σφραγής ή το φοβεράκι σεβαστή. Το αίμα δηλαδή που είχε ανοιχθεί η πόρτα, που είναι έτσι, ήταν φοβερή, συμβόλιζε βέβαια το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έφερε τη γη του στον κόσμο. Ήταν φοβερή, λέει, η σφραγίδα αυτή και σεβαστή. Και έχουμε περιτυχιστεί από το, και εμείς έχουμε περιτυχιστεί από το τίμιο αίμα
του Χριστού. Σήμερα έχουμε φύγει ολότερα από την Αίγυπτο και έχουμε φύγει απαλλαγή από τον Φαραώ, το φοβερό άρχοντα, και από τους, και από τους σκληρούς επιστάτες. Ο Φαραώ είχε και τους άλλους που το βοηθούσαν, τους ηγεμόνες άρχοντες, που ήταν σκληροί σε κι αυτόν. Και από τον πυλό και από την κατασκευή πλήθων. Εκεί εργαζόντουσαν οι Ισραηλίτες την πιο σκληρή δουλειά. Έχουμε φύγει από όλα αυτά, λέει. Και δεν θα μας εμποδίσει κανείς να πανηγυρίσουμε στο Θεό μας εορτή για την έξοδο και να εορτάσουμε. Αλλά όχι με την παλαιά ζύμη της κακίας και της πονηρίας, αλλά με τα άζημα της ειλικρινίας της αλήθειας. Θα το εξηγήσω εκείνο, χωρίς να φέρουμε μαζί μας ούτε ίγνος από το άθερο αιγυπτιακό προζύμι. Ο Απόστολος Παύλος στις προσπορηθείς πρέπει να αυτό, ναι, προσπορηθείους, γράφει μία παραγγελία επάνω ακριβώς στην εορτή του Πάσχα. Λέει, τότε στην Αίγυπτο γιόρταζαν, αλλά γιόρταζαν με σύμφωνα με έθιμο που είχαν οι Ισραηλίτες. Δεν είχαν όμως απαλλαγή. Το έθιμο δεν τους απάλασε καθόλου. Το έθιμο δεν τους απάλασε καθόλου από τις αμαρτίες, από το, αυτό το κακό ζυμάρι, εσύ το ονομάζει κακό ζυμάρι, προζύμι δηλαδή, κακό. Εμείς εκεί γιόρταζαν το Πάσχα με κακό ζυμάρι, εμείς όμως έχουμε καλό ζυμάρι. Το Πάσχα το καινούριο είναι να γιορτάζουμε με ειλικρίνεια, έτσι είναι εδώ πέρα, με άζημα ειλικρινίας και της αλήθειας, και δεν πρέπει να φέρουμε μαζί μας ίχνος κακίας όταν γιορτάζουμε το Πάσχα. Μόνο έτσι γιορτάζουμε το Πάσχα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Χθες μιλάει πάνω στο Πάσχα ο Άγιος Γρηγόριος, σταυρωνόμουνα μαζί με τον Χριστό. Είχαμε μια εβδομάδα πριν το Πάσχα τα πάθη του Χριστού. Και εμείς μαζί με τον Χριστό που σταυρωνόταν είχαμε χρέος να σταυρώνουμε τον εαυτό μας, τον κακό εαυτό μας. Αυτό λέει εδώ. Χτες, λέει ο Γρηγόριος, σταυρωνόμουν μαζί με τον Χριστό. Σήμερα δοξάζομαι μαζί του. Χθες νεκρωνόμουν, πέθαινα όπως πέθανε ο Χριστός ένα άνθρωπος. Και σήμερα ζωοποιούμε μαζί του. Την ημέρα της Αναστάσεως αναστέρωμαι και εγώ μαζί του. Χθες θαυόμουν και σήμερα αναστέρωμαι μαζί του. Μπρος ας προσφέρουμε καρπούς σε εκείνον που έπαθε για χάρη μας και αναστήθηκε για χάρη μας. Και έπαθε ο Χριστός για χάρη μας, στις αμαρτίες μας, και αναστήθηκε για χάρη μας. Ίσως νομίσετε ότι εννοώ να προσφέρουμε χρυσάφι ή ασήμι ή υφάσματα ή διαφανείς και πολύτιμους λίθους, δηλαδή κάτι υλικό.
που μένει κάτω και από το οποίο υλικό, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού το κατέχουν οι κακοί. Έτσι δεν είναι. Κακοί τι σημαίνει? Κατέχω. Κατέχω. Ναι. Το κατέχω. Δηλαδή αλικά, άγαθα, ναι. Λέει εδώ ο Ιερός. Να με καταπολύσουν. Καταπολύ. Ναι, στον κόσμο ναι. Το έχουν οι κακοί το μεγαλύτερο ποσό. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Από τα αλικά, άγαθα. Και λίγο. Πολύ λίγο οι καλοί του Θεού άνθρωποι. Ναι. Αυτοί που είναι δούλοι στα γήινα. Και στον κόσμο κράτορα, διάβολο. Αυτοί κατέχουν τα υλικά, αγαθά, βλέπετε από τότε, και τα κατέχουνε. Μυρίζει η παγκοσμιοποίηση εδώ. Πάντα ο διάβολος υπάρχει, πάντα υπάρχει το πνεύμα να είναι πάνω από το κεφάλι οι κοσμοκράτορες και να αυτοί να κρατάνε στα χέρια τα υλικά αγαθά. Και ο πολλής κόσμος να έχει, ο λίγος κόσμος να έχει τα λίγα υλικά αγαθά. Λέει λοιπόν, από αυτά που έχουμε τα λίγα, ας, όχι με αυτά, λάθος, δεν είναι υλικά αγαθά, ας προσφέρουμε ως καρπούς, προσφέρουν άλλοτε θυσίες καρπούς, τους εαυτούς μας, στο Κύριο που αναστήθηκε, το πολυτιμότατον και το αγαπητότατον κτήμα του Θεού. Ο εαυτός μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει για να προσφέρουμε στον Κύριο. Κάπου μέσα στη γραφή λέει ότι «Ιέ μου, δώσ' μου συν καρδία, τη δική σου καρδία». Δεν είναι υλικό αγαθό ο Κύριος, θέλει την καρδιά. Και το είπε. Για να κατοικήσω και να περπατήσω μέσα στην καρδιά μαζί με σένα. Θέλει ο Κύριος να του δώσουμε πίσω, μου κάνει εντύπωση, διάβαζα σε ένα βιβλίο, μεγάλη εντύπωση, μεγαλειάδες, θα δεις πόσο ωραίο είναι, τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Και ο Άγιος, θα ανακηρυχτεί Άγιος μια μέρα, πατήρ Πορφύριος, και εκεί που άφησε τελευταία του πνοή την ψυχή του, παρέδωσε την ψυχή του, στο Έσεξ της Αγγλίας, ζούσε ένας ονόματι Σαχάροφ και εξίσου Άγιος με τον, θα έλεγα, πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Παΐσιο. Οι δύο λοιπόν αυτοί πατέρες, Πορφύριος και Σαχάροφ, λένε ότι οι ιερείς, οι πνευματικοί, αλλά και εμείς, αφού είμαστε όλοι χριστιανοί, είμαστε ποιητές και καλλιτέχνες. Το διάβαζα και λέω, τι να εννοεί εδώ, κάτσε να διαβάσω και το παρακάτω, και έλεγε ο Θεός, όταν μας έπλασε, μας δημιούργησε, μας φύτεψε μέσα τη δική του εικόνα, κάτι από τον εαυτό του. Και ότι βγαίνει από τα χέρια του Θεού, είναι καθαρό και φωτεινό, όπως ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, φωτεινή εικόνα μας παρέδωσε ο Κύριος, φωτεινή εικόνα τον εαυτό του, κάτι από τον εαυτό του, την ψυχή. Γι' αυτό και ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, πριν να αμαρτήσουν, είχαν την εικόνα του Θεού ολοκάθαρη και φωτεινή. Και είχαν τότε το Θεό συνόμιλο, συνομιλούσαν. Περπατάγανε και μιλάγανε με τον Θεό. Εργασία κάνανε και η εργασία ήταν η συνομιλία με τον Θεό. Ό,τι και αν έκαναν ήταν παρέα ο Θεός. Γιατί είχαν καθαρή, ας το πούμε έτσι, την εικόνα
Θα σου βάλει ο Θεός. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πάλι ο ίδιος είναι. Καθαρτέων δι. Πρώτα πρέπει να καθαρίσεις το μέσα σου και είτε το Θεό συνομιλητέων και έπειτα να συνομιλήσεις μαζί Του. Προσευχή κάνεις, μελέτη κάνεις, κοινωνάς, οτιδήποτε κάνεις, έργο Θεού, πρώτα πρέπει να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Έρχομαι τώρα στο θέμα που είπα. Καθαρή λοιπόν εικόνα έβαλε ο Θεός μέσα στον Αδάμ και την Εύα, την εικόνα Του. Την εικόνα Του. Και ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν και τη βρώμησαν την εικόνα. Αλλοιώθηκε, να σκεπάστηκε η εικόνα με ένα μαύρο καπνό. Μια μαύρη ύλη που ήταν η αμαρτία. Έπρεπε κάποιος καλλιτέχνης, έχουμε δει τους αρχαιολόγους τι κάνουν, όταν βρίσκουν κάποια εικόνα με διάφορα υλικά, πάνε και την καθαρίζουν σιγά 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 σιγά, να τη φέρουν εκεί που ήταν από την πρώτη στιγμή που φτιάχτηκε. Ο καθένας μας είναι καλλιτέχνης τέτοιος, που έχει υποχρέωση με μαχαιράκι, με πινελάκι, με το ένα, να φιλοτεχνήσει την εικόνα του Θεού μέσα. Θέλει λοιπόν να την καλλιτεχνήσουμε, να την φιλοτεχνήσουμε όμορφα την εικόνα του Θεού, να την καθαρίσουμε ωραία ωραία, σαν καλλιτέχνες. Αυτό σημαίνει, αυτό λέει οι πατέρες της Εκκλησίας, για να αποδώσουμε πάλι στα χέρια του Θεού καθαρή την εικόνα. Είμαστε καλλιτέχνες. Και ο πατήρ Ποφίλης λέει, είμαστε και ποιητές παράλληλα. Δηλαδή, λέει, δεν είδατε ο Κύριος τι έκανε. Ομιλίες στη θάλασσα. Ταξίδευε το πλοίο στη θάλασσα. Στα βουνά επάνω, πιτώρησε ομιλία, κούρδισε ο κόσμος. Τέτοια σκηνικά που τα παίρνουν ποιητές και τα κάνουν ποίηματα. Ποιητής ήταν ο Κύριος, ποιητές είμαστε κι εμείς. Λεπτές ψυχές. Περνάει η άβρα του Αγίου Πνεύματος και τις ομορφαίνει, τις κάνει ωραίες. Λέει λοιπόν εδώ, οι Άγιοι, εσείς δεν βλέπετε πράγματα. Είσαι καλλιτέχνη, αδελφέ. Πάρ' το πινελάκι, στόλι στην ψυχή σου με ωραία χρώματα, φέρ' την εκεί που την είχε ο πλάστης σου και δημιουργός σου. Και θα σε βοηθήσει μαζί και ο πνευματικός σου, θα σε βοηθήσει και η μελέτη σου στην Αγία Γραφή, πώς θα την φτιάξει την ψυχή αλλιώς, και η προσευχή σου. Όλα όταν γίνονται την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει, και με το σεβασμό και την ευλάβεια που αρμόζει, οδηγούν στην καλλιτεχνικότητα και στην αποκατάσταση της εικόνας του Θεού. Ας γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Επειδή και ο Χριστός έγινε όμοιος με εμάς άνθρωπος. Ας γίνουμε θεοί για Αυτόν, επειδή και εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Να γίνουμε, λέει, θεοί κατά χάρη. Με τη χάρη Του, θεοί. Το φωνάζει η Αγία Γραφή. Ημείς θεοί εστέ και οι υψίς του πάντας. Το θεοί γράφεται με μικρό γράμμα, γιατί με μεγάλο Θεός γράφεται με μεγάλο, εμείς μικροί θεοί. Και παιδιά του υψίς του όλοι. Άμα ο Θεός είναι πατέρας μας, εμείς τι είμαστε, είμαστε μικροί θεοί πάνω στη γη. Αυτό λέει. Έλαβε ο Χριστός το χειρότερο, Θεός ήταν και έλαβε ύλη. Το χειρότερο, αυτό είναι το χειρότερο, ύλη. Για να μας μεταδώσει εμάς το καλύτερο. Για να γίνουμε εμείς θεοί. Έγινε φτωχός. Άμα κοιτάξουμε την ωραία πηγή μέσα, θα το δούμε να είναι γυμνός στο σταυρό επάνω. Πιο φτωχός από τον Χριστό δεν υπήρχε επάνω στη γη. Και όταν περπάτησε 33 χρόνια, μέσα στη φτώχεια περπάτησε ο Χριστός. Δεν ήταν πλούσιος, εμείς τα έχουμε όλα.
και ζούμε μες στη σπατάλη, στην άνεση, μες στην καλοπέραση και είμαστε αδερφοί του Χριστού. Ας κρίνουμε και ας συγκρίνουμε για να δούμε πόση απόσταση υπάρχει ανάμεσα σε Αυτόν που ζητάει να είμαστε σταγνάρια του επάνω και σε εμάς. Έλαβε μορφή δούλου για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε από πάνω τον ουρανό κάτω στη γη για να ανεβάσει εμάς επάνω στον ουρανό. Υπέμενε τους πειρασμούς ο Κύριος. Όλοι το έχουμε γνωστό αυτό. Για να νικήσουμε εμείς τους πειρασμούς. Υπέμενε την ατίμωση, όλα τα πάθη που πέρασε, φτισήματα, σκαμπύλια, εμπεγμούς, βλαστημίες και σταυρό. Τα λέω περιληπτικά. Αυτό λέγεται ατίμωση, λέγεται αυτό. Ξεφτύλισμα δηλαδή. Για να δοξάσει εμάς. Πέθανε για να μας σώσει. Και ανέβηκε. Το ανέβηκε σημαίνει αναλήφθηκε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το ανθρώπινο σώμα που πήρε, το έκαμε, του μετέδωσε από τις ιδιότητες τις θεϊκές μετά την Ανάσταση, το κάνε θεϊκό το ανθρώπινο σώμα και το πήρε και το πήρε σημαίνει αναλήφθηκε και το ανέβασε στα δεξιά του Πατέρα. Το ανθρώπινο σώμα ανέβασε και δείχνει και λέει αυτή είναι και η δική σας θέση, στα δεξιά του Πατέρα να πάτε, με τη δική μου χάρη και βοήθεια. Στα δεξιά του Πατέρα να πάτε, με τη δική μου χάρη και βοήθεια. Άλλωστε, ποιο νόημα έχει το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, που λέμε στο Σύμβολο της Πίστεως. Να έρθει η μέρα της Αναστάσεως, το σώμα από τον τάφο να αναστηθεί και να οδηγηθεί, αφού ενωθεί με την ψυχή, στα δεξιά του Πατέρα. Εκεί βέβαια δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, αλλά για να δείξει τη τιμή που πρόκειται να μας δώσει ο Κύριος στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ουμή πίω εκ του γεννήματος Σαμπέρου. Λέει, δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί που πίνουμε τώρα, έως αν κενών μέχρι τότε που θα πιούμε, έως αν πίωμεν λέει, καινούριο κρασί στη βασιλεία του Πατρός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί ο Κύριος θα είναι ο Μέγας Αρχιερέας στον ουρανό, θα έχει τους αγγέλους του, θα δορυφορείται και τους άξιους κληρικούς που θα είναι συλλήτρωγοι με τον Κύριο και εμείς θα είμαστε το κλησίασμά του και θα κοινωνάμε το καινούριο κρασί της αιωνίου ζωής. Ήρθε λοιπόν για να μας καλέσει κοντά του, να μας μεταποιήσει ο Κύριος. Μεταποίηση μας κάνει. Όταν λέμε καρδία καθαρά, κτίσον ενεμήν ο Θεός, στο λεσόν μου ο Θεός μέσα, του λέμε καρδιά καθαρή. Δηλαδή να μας κτίσει άλλη καρδιά, δεν μιλάει για χτίσιμο εδώ, αλλά μιλάει για ανανέωση καρδιάς. Να τη μεταποιήσει από μαύρη να την κάνει άσπρη. Κάτι μου λέει την καρδιά από μαύρη άσπρη και θα σύμφωνα με το έλεό σου, ας δώσει ο καθένας μας τα πάντα, ας προσφέρει τα πάντα σε εκείνον ο οποίος έδωσε τον εαυτό του, στον Κύριο δηλαδή, ως λύτρο και αντάλλαγμα χάριν ημών, για χάρη μας. Δεν μπορεί δε
να προσφέρει τίποτε καλύτερα από τον εαυτό του, αφού θα έχει εννοήσει το μυστήριο και θα έχει γίνει όλα όσα έγινε εκείνος προς χάρη μας. Λέει, άμα καταλάβουμε καλά ότι ζητάει να προσφέρουμε τον εαυτό μας, δεν εννοεί και το σώμα μας περιπτώσει και εκείνο, αλλά προβάλλοντας την καρδιά, ο εαυτός μας γίνεται το κέντρο του ανθρώπου, είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι όλα όσα βολευόμαστε. Όταν λέω βολευόμαστε, λέω ενώ σκεπτόμαστε, όσα επιθυμούμε, όσα λαχταρούμε, και όλα μέσα εκεί στην καρδιά είναι. Αν του παραδώσουμε, λέει, αυτό του Κυρίου μας, τότε και εκείνος θα μας δώσει τα πάντα για χάρη. Και εννοεί τη βασιλεία τη δική του. Και σε εσάς μεν δίνει του, και σε εσάς μεν, όπως βλέπετε, προσφέρει ποιμένα. Ο Χριστός, σε εμάς δηλαδή, προσφέρει τσοπάνι. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Έτσι λέει ο Κύριος. Ο τσοπάνις ο καλός. Και προσθέτει, γιατί είμαι καλός. Γιατί ο ποιμήν ο καλός τίθησε την ψυχή αυτού υπέρ των προβάτων. Ο τσοπάνις ο καλός, λέει, για τα πρόβατα θυσιάζει τη ζωή του. Πραγματικά, ουσιαστικά, ο Κύριος τη ζωή του θυσίασε ως καλός τσοπάνης για να λυτρώσει εμάς. Άρα λοιπόν, μας προσφέρει ο Κύριος τσοπάνι τον εαυτό του. Γιατί τούτο ελπίζει και εύχεται και ζητεί από σας, οι οποίοι ποιμένεστε, ο καλός ποιμήν, ο οποίος δίνει την ψυχή του για τα πρόβατα και σας δίνει τον εαυτό του όχι μια φορά, αλλά δύο και πάντοτε. Ο Χριστός δεν μας δίνει τον εαυτό του όταν κοινωνάμε τα αγαθά μυστήρια. Κάθε φορά που κοινωνάμε, δεν παίρνουμε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Πάντοτε νίκαιε. Πάντοτε. Άρα θυσιάζει τον εαυτό του όχι μια φορά, αλλά πάντοτε για τα δικά του πρόβατα ο Κύριος. Αυτά λοιπόν όλα σας τα προσφέρει ο σεμνός αυτός αρχιερέας. Ο οποίος είναι υπόδειγμα αρετής. Υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό, ότι ο Χριστός είναι υπόδειγμα αρετής. Δεν υπάρχει ανώτερος. Δεν υπάρχει ανώτερος. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι. Αν μη λέγω δε ημί, μη ομός επόποτε. Άμα θα το αναλύσεις αυτό, σημαίνει ότι είμαστε όλοι θερτοί. Ο Κύριος μπορεί μόνο να ορκιστεί. Κανένας άλλος. Αυτός ο Κύριος μας είναι η εκπλήρωση της ιεροσύνης. Αλλά και ο Πατέρας του μαζί, ο οποίος πρόσφερε το μονογενή του Υιό σαν θυσία εθελοντική. Και ο Πατέρας μαζί πήρε μέρος στη θυσία του μονάκριβου παιδιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προτύπωση αυτής της αλήθειας, αυτής της πραγματικότητας, πιάζει δηλαδή ότι ο Πατέρας Θεός θα στείλει στον κόσμο, όπως και τον έστειλε, τον Υιό του για να θυσιαστεί και να σωθεί ο κόσμος, είναι μια άλλη πραγματικότητα που προφητικά την αναφέρει η Αγία η Παλαιά Διαθήκη. Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε το παιδί σου και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω εγώ για να το θυσιάσεις. Και ο Αβραάμ, ο πατέρας του Ισαάκ, παίρνει το μονάκριβο παιδί, το μεταφέρει στο όρος Μωρία
Και εκεί φτιάχνει θυσιαστήριο και βγάζει το μαχαίρι για να θυσιάσει το παιδί του. Ο Θεός είδε ότι ο Αβραάμ ήταν πιστό παιδί του και του έδωσε τον Αμνόν, τον Αργύ, το Αργύ το πρόβατο, να θυσιάσει αντί του Ιού του. Αυτό είναι μία προτύπωση, μία προφητεία που δείχνει ότι κάποια άλλη εποχή ο πατέρας όλου του κόσμου θα στείλει στον κόσμο τον ένα και μοναδικό Υιό του, ονογενή Υιό, να σηκώσει το σταυρό στην πλάτη όπως σήκωσε τα ξύλα ο Ισαάκ και να σταυρωθεί ακριβώς στο λόφο Μωρία εκεί που θα θυσιάζει το παιδί ο Αβραάμ. Τώρα το βλέπω ότι ενώ πήγε για να θυσιάζει το είχε φορτώσει με ξύλα. Αυτό είχε κουραστεί. Τι λέμε το σύνορα. Ναι, και είχε κουραστεί. Και τα φόρτωσε και στο μέλλον μετά. Για να ξεκουράσει το παιδί. Και όλα αυτά. Ωραίο, ωραίο. Πολύ όλα, μα η γραφή. Ναι, όλα αυτά τα μνημονεύει. Και όσοι ανοίγουν τη γραφή και στολίζουν την εικόνα τη ψυχή του, παίρνουν από εκεί τον άνθρωπο και λένε: να ο Κύριος μας, ο πατέρας μας, εδώ είναι στον Αβραάμ. Να ο μονογενής Υιός. Είναι στο παιδί του Αβραάμ, στον Ισαάκ. Να ο Σταυρός, τα ξύλα που κουβαλάει στην πλάτη. Να η θυσία, θυσία του Κυρίου, στη θυσία του Ισαάκ επάνω. Όλα αυτά ήταν προφητευμένα, προτυπωμένα από την Παλαιά Διαθήκη στο πρόσωπο του Αβραάμ. Και λέει εδώ το εξής. Ο σεμνός αυτός Αβραάμ ο Πατριάρχης, η τιμία και σεβασμία κεφαλή, ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο κάτοχος όλων των καλών, το υπόδειγμα της αρετής, ο Αβραάμ, η εκπλήρωση της ιεροσύνης, ο οποίος προσφέρει σήμερα ως εθελοντική θυσία στον Κύριο του μονογενή Υιό του, τον οποίον είχε αποκτήσει κατόπιν υποσχέσεως του Θεού, του είχε δώσει την υπόσχεση, θα αποκτήσεις γιο, ήταν άτεκνος, προσβήθηκε μια ζωή ολόκληρη, το δίνει και του λέει ο γιος σου θα γίνει γενάρχης. Δηλαδή, από αυτόν θα προέρθουν γενναίες γενναιών ως τα άστρα του ουρανού, τόσο θα είναι τα παιδιά που τα κάνει, και ως το ενάμεσο της θαλάσσης. Και τώρα τον καλεί να τον θυσιάσει. Δεν ξέρω ο Αβραάμ τι θα συλλογίστηκε σχετικά με την υπόσχεση εκείνη, μα μου λέει από τη μια ότι από εκείνο θα γεννηθούν γενιές γενναιών σαν τα άστα του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης και δηλαδή μου λέει θυσίασέ τον. Πού είναι αυτή η υπόσχεση? Γι' αυτό τον πήρε κρυφά. Γιατί... Όχι, ο Αβραάμ το σκέφτηκε αυτό. Ο Αβραάμ λέμε ότι πέρασε το λογισμό του. Ναι, όχι, γι' αυτό τον πήρε κρυφά για να μην το μάθει η Σάρα. Γιατί θα ήταν εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός ήξερε τι έκανε. Και τα εμπόδια έρονται όλα. Έρονται τα εμπόδια. Πάντως στη ψυχή του Αβραάμ μέσα οπωσδήποτε υπήρχε πρόβλημα μεγάλο που το παρέκαμπτε το πρόβλημα Αβραάμ με την απόλυτη αγάπη που είχε και φωσίσει στο Θεό. Πάνω από το παιδί ο Θεός το απαδείξε. Στραγγαλίζει τη στοργή του γονιού, τη στραγγαλίζει για να δείξει ότι πάνω από την αγάπη του και τη στοργή προς το παιδί είναι αγάπη στο Θεό και πάνω το θυσιάσει. Είναι ακριβές αντίγραφο μία πανομοιότυπη προτύπωση του πατέρα στον ουρανό με το γιο του, τη σταύρωση κτλ. Εκεί δεν θυσιάστηκε, εδώ θυσιάστηκε όμως ο μονάκριος Υιός, ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός. Σεις δε προσφέρετε στο Θεό και σε εμάς ότι ποιμένεστε καλός. Μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος στους αυτούς που τον ακούνε.
Σεις με τον αδεσπόστελ εδώ πέρα, δείχνετε ότι εμείς σας πηγαίνουμε σωστά. Εγώ αρχιερέας, ο Γρηγόριος, ο θεολόγος, με τον ερχόσαστε βλέπω ότι με υπακούτε, γιατί φαίνεται ότι σας πηγαίνω καλά, σωστά. Με το να έχετε κατασκηνώσει σε τόπο δροσερό και να τρέφεστε με είδωρα αναπαύσεως. Τώρα εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Σε τόπο δροσερό έχουμε κατασκηνώσει και τρεφόμαστε με είδωρ αναπαύσεως. Πας, θα ακούσουμε μετά από 2-3 Κυριακές, ο πίνων εκ του είδετος τούτου, όποιος πίνει το νερό αυτό που πίνουμε κάθε μέρα, διψήσει πάλι. Πάλι θα διψάσει. Ως δαν πει εκ του είδετος εγώ δώσω, τους που θα πει είναι από τον νερό που του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Γι' αυτό είναι και την Αγία Πολυνή. Ναι, αυτό λέμε τώρα. Να γνωρίζετε καλώς τον ποιμένα και να γνωρίζετε από αυτόν και να τον ακολουθείτε με την ελευθερία θα θέλησή σας. Εδώ φαίνεται πρότυπο, όπως ήταν ο κ. Γρηγόριος, λέει, γνωρίζετε καλά τον ποιμένα σας, εμένα τον Αγίου Γρηγόριο δηλαδή, και να τον ακολουθείτε. Όπως και τον Κύριο. Και να εισέρχεστε από τη θύρα όταν σας καλεί ο ποιμήν. Να μην ακολουθείτε τους δε ξένους οι οποίοι έχουν πηδήσει και έχουν πει μέσα στην αυλή κατά τρόπο ληστρικό και ύπουλο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και ληστές, δεν υπάρχουν. Και αυτοί είναι όχι πραγματικοί τσοπάγιδες, αλλά είναι απατεώνες. Παριστάνουν ψευδοδιδάσκαλοι, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος. Ψευδαπόστολοι. Πλάνοι, θα το πούμε πλάνοι. Είναι απατεώνες. Ούτε να ακούτε ξένη φωνή, είπε σας παρασύρει το νου και σας απομακρύνει από την αλήθεια στα όρη, στις ερημιές και στα βάραθρα, σε τόπους που δεν επισκέπτεται ο Κύριος. Και η οποία απομακρύνει από την υγεία πίστη στον Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα και με λόγους ψευδείς και διεφθαρμένους κλέπτει και απομακρύνει τον αληθινό Θεό, τον πρώτο ποιμένα. Όποιος λέει απατεώνα ακολουθείτε, αυτός δεν κάνει τίποτα άλλο, αλλά απομακρύνει από το πραγματικό ποιμένα τις ψυχές. Ήθε όλοι εμείς και οι ποιμένες και το ποίμιο να βοσκόμεθα και να βόσκουμε μακριά από τους λόγους αυτούς τα πράγματα. Σαν να ήσαν δηλητηριώδες και θανατηφόρες φυτών. Ιστροπονώστε να είμεθα όλοι ενωμένοι με τον Χριστό, στον οποίο ανήκει δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μια ομιλία από τον Άγιο Γρηγόριο πάνω στο Άγιο Καιρό Πάσχα. Πες κάτι, Μιχαλάκη, και να λύσουμε τους ζυγούς. Μάλιστα. Τα ξεχνάω όλα όσα είπες και πιάνω την τελευταία λέξη. Γιατί μου άρεσε πολύ. Και στις ημέρες μας υπάρχει μεγάλο λοιμός και ψάχνουμε για να βρούμε τέτοιο πράγμα και δεν υπάρχει. Λέει, εγώ σας κηρύττω, ο Άγιος Γρηγόριος, και αν σας πω να με ακολουθήσετε, όπου για να σας πω, θα με ακολουθήσετε. Και είπανε όλοι ναι, θα σας ακολουθήσουμε. Αυτό τι σημαίνει, είχε μία σιγουριά. Γιατί την είχε τη σιγουριά, γιατί μέσα από το κήρυγμα δεν ήταν του στόματος και την γυαλιά, ήταν της καρδιά, επειδή μίλησε πολύ για την καρδιά. Ναι. Ήτανε καρδιακό το κήρυγμα, άρα και είχε επέβει χάρη του Θεού και δεν λογάριαζε τίποτα να θυσιαστεί για τα πράγματά του. Και είχε μία σιγουριά. Αυτή τη σιγουριά έχουμε να την βρούμε όλοι κάνοντας το θέλημα του Κύριου. Αμήν. Κάνω πως ευχή αφή. Σώμα θα πρόσω του Κύριου, θα γράψε εγώ. Χριστός αναγνέστη. Την αιώνια ζωή και με τι ώρα θα μέσουμε. Τι ώρα. Και τι να το δείξω. Και τι είναι πολύ μεγάλη.
Θα βάλουμε... Θα κάνεις πολλά χειρήματα, ακόμα πολλά, ναι. Είναι ο μήνας 10 περίπου, ναι. Μέχρι 2-3 φορές, όχι, 3 φορές ακόμα θα γίνει. Να το πούμε, 7,5. Σε όλους, γιατί μετά. Βάλουμε πιο αργά 7, μη τι λες, 7,5. 7,5, το φανάζουμε να μας πήγει. 7,5 ώρα, Βασίλα, και γράφω. 7,5 ώρα. Αφήστε τους τρόπους, αληθώς, αληθώς. Το θα είναι.